και το αιματηρό επεισόδιο στο Σλαβιάνσκ μετατρέπεται σε ορολογιακή βόμβα που ήδη άρχισε να μετράει αντίστροφα. Η επίθεση ενόπλων σε φυλάκιο που είχαν στήσει φιλορώσοι αυτονομιστές έδωσε το έναυσμα σε Κίεβο και Μόσχα να επιδοθούν σε ένα μαραθώνιο αλληλοκατηγοριών. This is the beginning of civil war. They wanted it. With this, they've got it. Η μεταβατική κυβέρνηση της Ουκρανίας κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα για προβοκάτσια που στήθηκε από Ρώσους πράκτορες, ενώ το Κρεμλίνο ρίχνει τις ευθύνες στο Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας και στα μέλη του εθνικιστικού δεξιού τομέα. На руку только тем, кто хочет перечеркнуть выполнение Женевских договоренностей. И все указывает на то, что киевские власти не могут, а может быть не хотят, контролировать экстремистов. Αυτό ανακηρυχθεί δήμαρχος του Σλαβιάνσκ, καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να στείλει όπλα στους αυτονομιστές, αν όχι στρατιωτικές δυνάμεις. Правительство Российской Федерации, лично Владимир Владимирович Путин, мы просим помощи. Если вы не можете ввести миротворческие войска, помогите продуктами питания, помогите оружием. Οι αυτονομιστές του Σλαβιάνσκ απειλούν να σκοτώσουν τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αρσέν Αβάκοφ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την περιοχή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Μπάιντεν, θα συναντηθεί αύριο με τον μεταβατικό πρόεδρο της Ουκρανίας και τον μεταβατικό πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο. Η Ουάσιγκτον στέλνει στην περιοχή των υπαριθμών 2 του Λευκού Οίκου, καθώς βλέπει ότι η κατάσταση κοντεύει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.